Τώρα πάμε αμέσως λοιπόν στη συνέντευξη με τον Θανάση Δρίτσα, καρδιολόγο, γιατρός στο Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, και θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την υγεία μας αλλά και την ψυχική μας υγεία. Η μουσική είναι ίσως η βασίλισσα των τεχνών. Η μουσική είναι δίπλα στον Θεό. Η μουσική είναι, λένε κάποιοι, ο Θεός. Η μουσική μπορεί να θεραπεύει. Εμείς το θεωρούμε σχεδόν δεδομένο. Θα μου πείτε γιατί, έχεις κάνει μια πια έρευνα. Όμως μπορεί εμείς να μην έχουμε κάνει ως ανειδίκευτη περί του είδους έρευνα. Έχουν κάνει κάποιοι άλλοι. Σήμερα θα μιλήσουμε πώς η μουσική μπορεί να θεραπεύει, να βελτιώνει έτσι τους καρδιακούς ρυθμούς, να μειώνει την πίεση. Πώς μπορεί κανείς να κάνει μια πολύ δύσκολη και σκληρή, θα λέγαμε, και πολύ ωραία επέμβαση, όπως ένα bypass, και να ακούει μια συγκεκριμένη μουσική. Και όταν όλα αυτά τα υπογράφει ένας γιατρός, ο οποίος είναι καρδιολόγος, τότε το πράγμα παίρνει μια άλλη διάσταση. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Θανάση Δρίτσα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι επιμελητής στο Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Και θα μιλήσουμε. Καταρχήν, μπορώ να σας πούμε ότι καλώς ήρθατε ως γιατρός, καλώς ήρθατε και ως συνθέτης. Αλλά οι συνθέσεις σας έχουν ένα συγκεκριμένο λόγο και σκοπό. Δεν είναι έτσι? Ναι, βέβαια. Είναι, περιστρέφονται γύρω από αυτό που είπατε. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν. Κάποιες από αυτές γύρω από αυτό το μουσικοθεραπευτικό στόχο. Είναι γνωστό ότι από πολύ παλιά, σχεδόν από την εποχή του Πυθαγόρα, τόσο παλιά, έχουμε μαρτυρίες ότι χρησιμοποιούσαν μουσική αυτοί οι άνθρωποι για θεραπευτικούς σκοπούς. Δηλαδή μουσική που έπαιζαν σε ασθενείς για να γίνουν καλά, για να αλλάξουν ψυχική διάθεση. Βέβαια, το μειονέκτημα γύρω από αυτές τις μαρτυρίες είναι ότι δεν έχουμε γραπτά ντοκουμέντα περί του πώς θα ήταν αυτή η μουσική, δεν έχουμε ιδέα τι ακριβώς ήταν. Ό,τι υπάρχει είναι μαρτυρίες από χειρόγραφα που απλώς κάνουν αναφορά. Βέβαια, στις μέρες μας έχουν προχωρήσει πιο πολύ σε αυτό το θέμα και έχουμε πλέον επιστημονικά θεμελιωμένες παρατηρήσεις ότι η μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν θεραπευτική μέθοδος σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Συνειδητά ή και ασυνείδητα? Εγώ νιώθω, το προσλαμβάνω, ότι ασυνείδητα καταρχήν. Δηλαδή ακούει ο ασθενής, έτσι, και αυτό δημιουργεί κάποιους βιορυθμούς που ενδεχομένως φτιάχνουν τα πράγματα. Αλλά και συνειδητά. Σωστό. Τους μηχανισμούς, τους ακριβείς, το πώς δράει η μουσική δεν ξέρουμε. Είναι σίγουρο ότι ένα μέρος από αυτό είναι ασυνείδητο. Απόδειξη ότι έχουμε και αντιδράσεις στη μουσική και σε μη λογικούς οργανισμούς, έτσι, τα ζώα, στα φυτά. Έχουμε αντιδράσεις από τη μουσική, είναι βέβαια. Είναι καταγεγραμμένα το τι, που το πώς ένα φυτό έχετε βγάζει δίκιο. Άλλο χρώμα, βέβαια. Όταν στο δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται υπάρχει συγκεκριμένη μουσική. Έχετε νομίζω δίκιο. Άμα ακούει ροκ μουσική ή άγρια μουσική, ακριβώς, βγάζει ένα κόκκινο χρώμα, ενώ άμα ακούει κλασική βγάζει ένα πράσινο ή πορτοκαλί. Υπάρχουν παρατηρήσεις τέτοιες ήδη από τη δεκαετία του 70 επιστημονικές που κρατούσαν φυτά σε θερμοκήπια και παρακολουθούσαν την ανάπτυξή τους με διαφορετικά είδη μουσικής. Άρα λοιπόν τα μη λογικά όντα όπως τα φυτά ή τα ζώα που δεν έχουν την διαμόρφωση του εγκεφάλου που έχουν οι άνθρωποι, ακριβώς, εκεί έχουν καταγραφεί. Στους ανθρώπους, εσείς πώς, κύριε Δρίτσα, εσείς κάνετε ιατρική, τελειώνετε εδώ ιατρική, πάτε στο Λονδίνο, κάνετε μεταπτυχιακά στο Guy's Hospital, δεν είναι? Ναι, ναι. Συνεχίζετε μετά τις σπουδές σας. Και πώς εμπλέκεται η μουσική σε αυτό? Εσείς έχετε ακούσει για τον Ιπποκράτη, όπως μας είπατε πριν. Πώς όμως, για τον Πυθαγόρα, ναι, συγγνώμη, πώς μετά λέτε ας βάλω και τη μουσική στην θεραπευτική μου διαδικασία? Ναι, με προβλημάτισε το πώς θα μπορούσα να συνδυάζω αυτές τις δύο πλευρές της προσωπικότητάς μου, τη μουσική με την ιατρική. Γιατί πάντα έγραφα μουσική. Α, γράφατε πάντα μουσική? Πάντα, βέβαια, από παιδί έγραφα κάνει μουσική. Και ανώτερα και θετικά, έχω κάνει και σπουδές και σύνθεση. Και σπουδές μουσικής και στα ανώτερα θετικά και στη σύνθεση. Και παράλληλα με την ιατρική, παράλληλα, στο, ναι, Λονδίνο. Ναι. Όχι, στο Λονδίνο, από τα μαθητικά και φοιτητικά μου χρόνια αρχίζει η επαφή με τη συστηματική γνώση της μουσικής. Και έχετε κάνει και με ένα σπουδαίο δάσκαλο, τον κύριο Ιωαννίδη. Με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη. Ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Είναι από τους πιο καλούς, πιστεύω, στον τόπο μας, έτσι, κατηρτισμένους και σωστούς δασκάλους της έντεχνης μουσικής. Θα μπορούσε κανείς, δηλαδή, να πούμε ότι απλώς αυτό μόνο, ότι θα μπορούσατε και να διδάσκετε σε ένα οδείο. Ναι, βέβαια. Πιστεύω. Και να μην είστε γιατρός. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η διπλή ιδιότητα, ισοδύναμη ίσως. Ναι, ναι. Έτσι, να έχετε μία διτή ιδιότητα. Είμαι διχασμένος. Όχι, δεν το λέμε αυτό, ότι είστε διχασμένος. Σίγουρα όμως από την τέχνη οδηγείστε στην ιατρική.
ιατρική σας οδηγεί στην τέχνη. Οι απορίες που να έχουν και οι τηλεθεατές είναι, εντάξει, έχετε σπουδές πάνω στη μουσική, μπορείτε να συνθέτετε στον ελεύθερό σας χρόνο. Το θέμα είναι γιατί παίρνετε θέματα τα οποία εσείς γράφετε και τα χρησιμοποιείτε στην επιστήμη σας και δεν παίρνετε όχι πρωτότυπα θέματα κλασικής μουσικής. Γιατί δεν βάζετε έναν Μότσαρτ, έναν Μπάχ που είναι και έχει καταγραφεί ότι η συγκεκριμένη μουσική δημιουργεί και μία ηρεμία, μία έτσι καλή οργανική κατάσταση. Ακριβώς. Μέχρι τώρα σε αυτό που λέγεται μουσικοθεραπεία, ας το πούμε, χρησιμοποιούνται έτοιμα ακούσματα, δηλαδή κλασική, παραδοσιακή, τζαζ, μουσική από την Ανατολή. Είναι γνωστά αυτά τα ινδικά και τα διάφορα... Ethnic ή meditation music, θα λέγαμε. Εγώ προβληματίστηκα καταρχάς, σαν συνθέτης αφενός, πώς θα ήταν η δομή μιας τέτοιας μουσικής, η οποία θα μπορούσε να έχει ένα χαλαρωτικό χαρακτήρα. Κυρίως εγώ γι' αυτό έψαχνα, για το relaxation music δηλαδή, που θα είχε και σχέση με το αντικείμενό μου της καρδιολογίας. Γιατί υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που λένε ότι πραγματικά κάποια μουσικά ακούσματα μπορούν να ρίχνουν τους παλμούς, να κατεβάζουν την πίεση. Ακόμα υπάρχουν και μελέτες τέτοιες που λένε ότι με μετρήσεις που έγιναν στη διάρκεια ακουσμάτων πέφτουν τα επίπεδα της αδρεναλίνης. Mm. Εγώ βέβαια προβληματίστηκα πέρα από αυτό το έτοιμο άκουσμα, πώς θα ήταν μια τέτοια μουσική, δηλαδή τι χαρακτηριστικά θα είχε αν την έφτιαχνα εγώ. Mm-hmm. Και κάνοντας έρευνα μέσα από αυτό, δηλαδή ήθελα να δω κάποια ηχοχρώματα. Γιατί ας πούμε κάποια όργανα μπορούν να έχουν πιο πολύ χαλαρωτικό χαρακτήρα από άλλα. Mm-hmm. Παράδειγμα τα χάλκινα πνευστά, ας πούμε το τρομπόνι, με τις συχνότητες αυτές που βγάζει, μόνο χαλαρωτικό χαρακτήρα δεν έχει. Αντίθετα υπάρχει η άρπα, το ξυλόφωνο, το κανονάκι, το κλαρινέτο ίσως, σε ορισμένες χαμηλές συχνότητες. Και συγκεκριμένες νότες επίσης. Δηλαδή το να κρατάς μια συγκεκριμένη νότα, ίσως. Οι χιλιόκυκλοι που εκπέμπονται, λέγεται πως δημιουργούν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Είναι υπέροχο πάντως να ακούμε από τα χείλια ενός γιατρού που τον έχουμε συνηθίσει να δίνει, να γράφει συνταγές, να μιλάει μόνο για το τι πρέπει να γίνει. Σε καρδιοπαθείς που εκεί είναι και πραγματικά εκεί που χτυπάει η υγεία ενός ανθρώπου στην καρδιά του. Να τον ακούμε να μιλάει για το πώς γράφει μουσική. Μην κρύψουμε ότι είστε καλλιτεχνική φυσιογνωμία και προσωπικότητα, γιατί ζωγραφίζετε κιόλα. Ναι, προσπαθώ να ζωγραφίσω αυτά που σκέφτομαι μουσικά. Δηλαδή έτσι ξεκίνησα, γιατί όλες οι τέχνες συνδέονται και έχουν κοινά σημεία και τομές, το ξέρετε, όλες έχουν μια ενότητα. Και αυτό που με απασχολούσε είναι πώς θα μπορούσα με απλούς τρόπους, ιδιαίτερα όταν προσπαθούσα σε διάφορους απλούς ανθρώπους να εξηγήσω τη δομή, αυτή την κατασκευή της μουσικής μου. Για εξηγήστε μας αυτό το σχεδιάγραμμα, κύριε Δρίτσα, τι λέει. Ναι, ήθελα να δείξω σε αυτό το σχεδιάγραμμα πια από μια απλή παρατήρηση που σκεφτόμουν γύρω από το πώς πρέπει να φτιάχνει κανείς τη μουσική. Θυμόμουν ένα παράδειγμα από τα μαθητικά μας χρόνια όταν κάναμε φυσική, από τα τρία διαφορετικά είδη ισορροπίας. Στην πάνω εικόνα εκεί στο Α είναι ένα μπαλάκι που ισορροπεί στην κορυφή ενός λόφου. Στη δεύτερη εικόνα είναι το μπαλάκι σε ένα οριζόντιο έδαφος και στην κάτω-κάτω εικόνα εκεί στο γάμα είναι ένα μπαλάκι που κάνει μία αρμονική κίνηση μέσα σε αυτό το κύλο, την κύλη επιφάνεια. Και νομίζω ότι το πιο χαλαρωτικό από τα τρία είναι το τρίτο. Δηλαδή έκανα ένα ψυχολογικό τεστ, έπαιρνα και ρωτούσα διάφορους ανθρώπους, λέω βλέποντας αυτά ποιο είναι αυτό που σας χαλαρώνει πιο πολύ. Και βέβαια το πρώτο είναι αυτό που δίνει αυτή την αίσθηση του στρες, έτσι, να γκρεμιστεί πολύ άγχος. Ένταση. Το δεύτερο είναι η αδιάφορη ισορροπία, δεν προκαλεί καμία μετακίνηση. Και έρχεται το τραμπάλισμα λοιπόν. Και είναι λοιπόν αυτή η αρμονική κίνηση. Και εμείς σας το λέγαμε, κύριε Δρίτσα, γιατί αυτό το τρίτο είναι και η κούνια ενός μωρού. Ακριβώς, η αόριση, το εκρεμές, μια αγκαλιά. Αυτό που κάνει και το έμβριο μες στην κοιλιά της μάνας του ή όταν κολυμπάμε. Δηλαδή σκεφτόμουν ότι μια μουσική τέτοια... Βάσει λοιπόν του τρίτου σχεδίου και εσείς κινείστε και συνθέτετε τη μουσική σας. Ακριβώς. Δείγμα της οποίας ακούμε τώρα. Και συνοδεύει την κουβέντα μας σήμερα. Ακριβώς. Και συνοδεύει... Προσπάθησα να φτιάξω τέτοιες κυκλικές, επαναλαμβανόμενες δομές. Μπαίνει ίσως αυτό που κάνω σε κάποιο μουσικό χαρακτήρα που λέγεται minimal.
για το οποίο σωστά έχετε ακούσει, που έχει αυτή το χαρακτήρα της επανάληψης, της κυκλικής κίνησης. Και της αφαίρεσης. Και της αφαίρεσης ακριβώς. Αυτό τώρα που ακούμε έχει κάποια συγκεκριμένη ονομασία ως κύκλος έργο. Είναι φτιαγμένο, είναι ήχος φτιαγμένο σε synthesizer. Και προσπαθώ, έχω πάρει από φυσικό sampling οργάνων και χρησιμοποιώ ήχο κλαρινέτου. Μια ψηφιακή λοιπόν αποθήκη. Ακριβώς, από οργάνων. Μια ψηφιακή αποθήκη. Χρησιμοποιώ τον ήχο ενός κλαρινέτου, ενός ξυλοφόνου, μιας άρπας και ορισμένων εγχόρδων. Τα οποία έχω αρχιτεκτονίσει ένα αυτό το άκουσμα, το οποίο είναι υποδοκιμή. Δηλαδή, εάν έρθει ένας ασθενής γιατρέχει να σου πει ότι με πήρε ο ύπνος ακούγοντας τη μουσική σου. Έχει πετύχει η μουσική σου? Εγώ νομίζω ότι έχει πετύχει. Εγώ έτσι θα λέω. Ναι, ναι, ναι. Ή χαλαρώνω, πολλοί μου λένε ήρεμη μουσική. Ναι. Για να ακούσουμε τώρα οι ασθενείς σας τι λένε. Όταν εμφανίζεστε ως καρδιολόγος και τους λέτε, ορίστε, έχω γράψει και μουσική η οποία θα συνοδεύσει ίσως κάποιες στιγμές της ζωής σας ή ακόμα και μια εγχείρηση, δεν είναι? Ναι, βέβαια, διότι το. Η κυριότερη προσπάθειά μου ήταν να πείσω και κάποιους ανθρώπους και στο περιβάλλον της εργασίας και γενικότερα, και αυτό είναι που θέλω να κάνω τελικά, και να βγάλω και αυτό προς τα έξω, ότι η μουσική και στο νοσοκομείο και στο χώρο εργασίας στο νοσοκομείο είναι μάλλον απαραίτητη και χρήσιμη. Μόνο που ακούμε συνήθως στα ιδιωτικά νοσοκομεία, ακούμε μια μουσική που εγώ θα την ονόμαζα light. Αυτή που μπορεί να ακούσει και στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή. Ακριβώς. Ή ξέρω εγώ στο Χόντο ή στο αεροδρόμιο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όπου εμένα μάλλον με ανατριχιάζει αυτό το πράγμα παρά μου κάνει καλό. Μιλάμε λοιπόν για κάτι πιο εξειδικευμένο. Κάτι που είναι ακριβώς γραμμένο εξ επί τούτου. Μιλάμε για μια επιλεγμένη μουσική, γιατί όπως ξέρετε και τα μουσικά ακούσματα είναι και θέμα κουλτούρας και παιδείας που έχει κανείς από την παιδική του ηλικία. Αν κάποιος έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που ακούει τσιφτετέλια, δεν μπορεί να πάει στο Βέρντι. Εύκολα, έτσι δεν είναι και θέμα παιδείας. Γι' αυτό αυτό που με απασχολούσε είναι να φτιάξω ένα είδος μουσικής, έτσι θα λέγαμε, ένα είδος εσπεράντο μουσικής, όπως έχουμε στη γλώσσα, που θα έχει κάποιες δομές που θα μπορούσαν να ακουστούν από όλα τα αυτιά. Δηλαδή να μην το κάνω πολύ λαϊκό ή πολύ παραδοσιακό ή να χαρακτηριστεί κάτι από αυτά. Δηλαδή, να είναι εύληπτη. Και να μην ξενίζει το αυτί. Να μην ξενίζει το αυτί και να μπορεί να ακουστεί από πολλούς ανθρώπους. Αυτό που ακούμε τώρα είναι με ξυλόφωνο. Αυτό έχει μέσα ξυλόφωνο, ναι. Έχει γίνει μια ενορχήστρωση τέτοια. Είναι ένα άλλο από το προηγούμενο. Ένα άλλο κομμάτι. Μια συνέχεια είναι, ναι. Ένα δεύτερο κομμάτι. Αυτό κάτι μου θυμίζει, δεν ξέρω, εμένα με πάει προς το υδάτινο στοιχείο. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ από εκεί παρακινήθηκα. Νιώθω ότι είναι κάτι σταγόνες. Από ήχους της βροχής και του νερού. Δηλαδή προσπαθούσα να μεταφέρω στο synthesizer αρκετά φυσικούς ήχους. Κύριε Τρίτσα, πόσο δύσκολο βλέπετε να είναι αυτή η δύσκολη προσπάθειά σας στην Ελλάδα σε σχέση με την Αμερική ή με την Ευρώπη? Θεωρείστε λίγο ο περίεργος επιστήμον, ο οποίος προσπαθεί να βρει και άλλες διεξόδους πάνω στην επιστήμη του, ή έχετε τον χώρο και από την πλευρά των ασθενών αλλά και από την πλευρά των συναδέλφων σας να πάτε σε αυτή την κατεύθυνση? Πιστεύω ότι όλη η ιδέα, ιδιαίτερα για τον ελληνικό χώρο, είναι κάτι εντελώς καινούριο. Διεθνώς υπάρχουν ήδη και οργανισμοί έτοιμοι και επίσημοι και σύνδεσμοι και εταιρείες που ασχολούνται με το music therapy, κυριότερα στην Αμερική και στην Αγγλία. Έχετε έρθει σε επαφή? Ναι, έχω έρθει σε επαφή και προσπαθώ να πετύχω και αυτή τη δυνατότητα το να βγάλω προς τα εκεί τη μουσική μου για να μπορεί να δοκιμαστεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε κέντρα εκτός Ελλάδος. Κύριε Όμως... Τρίτσα, ναι. Συγγνώμη Ανδρέα, η θεραπεία με μουσική εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Ακριβώς, ναι. Θεραπείας με την τέχνη. Θεραπείας με την τέχνη. Εγώ ιδιαίτερα ενδιαφερόμουν για τα καρδιαγγειακά, επειδή ήταν και το αντικείμενο αυτό της ιατρικής μου ειδικότητας. Θέλω να πω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοιες κινήσεις. Γίνεται ένα σεμινάριο τις ερχόμενες μέρες. Υπάρχουν. Για το οποίο θα μιλήσουμε και από την εκπομπή. Αλλά για το art therapy μιλάτε. Για το art therapy, ναι. Εγώ μιλάω ειδικά για το music therapy στην καρδιολογία, στα νοσήματα τα καρδιαγγειακά. Αλλά πέρα από αυτό θέλω να πω ότι η θεραπεία με μουσική ήδη πάρα πολλά χρόνια γίνεται και σε άλλους τομείς ιατρικής, έτσι, και γίνεται και σε παιδιά με δυσλεξίες, με μαθησιακά προβλήματα, με αναπτυξιακά. Όπου και τα παιδιά καμιά φορά μέσα από αυτές τις διαδικασίες προσπαθούν να μάθουν να φτιάχνουν και μουσική, να οργανώνουν τον ήχο, να αυτοσχεδιάζουν και έτσι καταλαβαίνετε βελτιώνουν αυτές τις νοητικές λειτουργίες. Όμως να γυρίσουμε στην ερώτηση της Λένας, αν μας επιτρέπετε.
Δηλαδή, στο Ωνάσιο, ναι, σας θεωρούν ιδιόρυθμο. Σίγουρα. Ότι ο Δρίτσας τώρα έρχεται ως συνθέτης σε καρδιολόγος, ο οποίος αντί να δίνει το τάδε, αγκιοδιασταλτικό, το δίνει, αλλά λέει, ακούστε μαζί και αυτό. Μαζί με ένα CD. Ακριβώς, μαζί με ένα CD, όπως λέτε, μια διπλή συνταγή. Ναι. Βέβαια είναι κάτι που και εκεί ακόμα τώρα ξεκινάει και γενικότερα αυτή η ιδέα του θέλω να την δοκιμάσω και σε μελέτες κλινικές, στις οποίες θα συμμετέχουν και άλλοι καρδιολόγοι και άλλα νοσοκομεία. Θα ήθελα αυτή η μουσική ή κάποια ανάλογη έτσι, μουσικοθεραπευτική προσπάθεια να γίνει και σε άλλα νοσοκομεία και εκτός Ελλάδος να πάει στις εντατικές μονάδες θεραπείας. Ξέρετε, δηλαδή σε ακόμα και σε χώρες που νοσηλεύονται κριτικά άρρωστοι. Mm-hmm. Έχει βρεθεί, για παράδειγμα, ότι βοηθάει συγκεκριμένα σε ασθενείς που έχουν κάνει bypass και αυτές είναι μελέτες από την Αμερική. Mm-hmm. Πολύ πρόσφατες και σε πολύ έγκυρα επιστημονικά. Οι Ρώσοι το 1950, έτσι, κυρία Δρίτσα, είχαν βγάλει ένα βιβλίο το οποίο έχει εκδοθεί πριν από 20 χρόνια στην Ελλάδα, που μιλάγανε ότι και στο κόμμα, όταν είναι κάποιος ασθενής, και σε κόμμα, ακόμη και κλινικά νεκρός, υπάρχει περίπτωση να βοηθήσει σε ανάνυψη, αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε και θαύμα ίσως, αν υποσυνείδητα ακούει για πολλές μέρες συγκεκριμένα πράγματα από πλευράς μουσικής. Ναι. Ότι είναι μια παράξενη μεταφυσική εγγραφή, αν το πούμε, δίκιο, που σταλάζει δύναμη και ενέργεια. Μπαίνει σε αυτό που είπατε στις ασυνείδητες πλέον. Mm. Παρότι για το κόμμα δεν γνωρίζω ειδικά αυτό που λέτε. Είναι μια κατάσταση με μια ιδιαιτερότητα, ναι, στην οποία δεν έχουμε λειτουργίες. Δηλαδή, ναι. Σίγουρα. Όπως ξέρουμε ότι το μωρό μέσα στην κοιλιά του. Το μωρό, βέβαια, μπορεί να ακούει ήχους. Ακούει ήχους. Και αν ακούει καλή μουσική και ήρεμη μουσική, είναι πιο ευχαριστημένη. Ακριβώς, ναι, ναι, χαλαρώνει. Χαλαρώνει. Να με ακούει πολύ δυνατή και από πολύ δυνατά ηχείας και σε ένταση μουσική, δεν του αρέσει και πολύ. Καυγάδες, και συμφωγυρίζει. Βέβαια, παίζει ρόλο και το πώς είναι φτιαγμένη η μουσική. Δηλαδή, ο Μότσαρτ, για παράδειγμα, είναι πιο χαλαρωτικός από τον Μπετόβεν. Ο Μπετόβεν έχει κορυφώσεις και εντάσεις μεγάλες. Και διθυραμβικός ώρες. Και διθυραμβικός, έχει αυτό το πεανίζον στοιχείο. Mm-hmm. Τώρα, για πέστε μας και για την αεροζωγραφική σας. Κάνατε μια έκθεση. Παρουσιάσατε μέσα στο χώρο, ναι, του Ωνασίου. Συμμετείχα σε μια έκθεση μέσα στο αίθριο του Ωνασίου, καρδιοχειρουργικού κέντρου. Είναι ωραία γιατί παίρνει καλή ενέργεια το Ωνάσιο. Παίρνει μια πρωτοβουλία το Ωνάσιο στο να οργανώνει και πολιτιστικές δραστηριότητες μέσα σε αυτό το χώρο. Πολύ πόνος, πρέπει να υπάρχει και κάποιο άλλο που να αντισταθμίζει. Ακριβώς, γιατί χαρά και πόνος πάνε μαζί, είναι οι δύο όψεις της ζωής. Ο Γιώργος Τσαγκάρης, ο διευθυντής του τρίτου προγράμματος, έχει κάνει συναυλία, ναι, πέρυσι και το τρίτο εκεί. Πρόγραμμα. Είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε ότι στις 24 Οκτωβρίου, στο αίθριο του Ωνασίου, θα υπάρξει μια συναυλία δικιά σας. Ναι, θα έχουμε μια συναυλία με την Νένα τη Βενετσάνου, mm-hmm, η οποία θα προθυμοποιήθηκε εθελοντικά, mm-hmm, να τραγουδήσει σε αυτό το περιβάλλον, τραγούδια του Χατζηδάκη, ορισμένα δικές της συνθέσεις και κάποια δικά μου τραγούδια. Κάποια δικά σας. Είδαμε στοιχεία και στιγμιότυπα ενός από τους πίνακές σας. Ναι. Τους στίχους όμως δεν μας είπατε ποιος γράφει στα τραγούδια σας. Σε κάποια από τα τραγούδια έχω πάρει στίχους Ελλήνων ποιητών, για παράδειγμα του Ελίτη ή κάποιους άλλους υπερεαλιστές. Mm. Κινούνται σε αυτό το χώρο κινούμαι, του Σαχτούρη, του Εγκονόπουλου. Mm. Ένας άλλος πίνακας δικό σας στις οθόνες μας. Ναι, αυτό λέγεται, έχει πολύ μεγάλη σχέση με το πρώτο έργο το μουσικό που ακούσαμε. Mm. Λέγεται «Πόλη στη βροχή». Mm-hmm. Έχω δώσει αυτό τον τίτλο. Είναι μια προσπάθεια αποτύπωσης μιας βροχερής ατμόσφαιρας σε μια πόλη. Σας αρέσει η βροχή? Πολύ. Αυτό να μας πει και εμάς κάτι. Ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η βροχή. Αλλά όμως αυτό μήπως βοηθάει να χαμηλώνει και η πίεση, να ηρεμούμε και να χαμηλώνει και η παλμή της καρδιάς. Νομίζω ότι μπαίνει σε αυτό στο ίδιο πνεύμα. Mm-hmm. Το νερό, η βροχή, το κολύμπι, mm-hmm, η αιώρηση, mm-hmm, μέσα στο υγρό στοιχείο. Mm-hmm. Κύριε Δρίτσα, η ζωγραφική σας οδηγεί σε μουσικές ή μουσικές, σε ένα ζωγραφικό Μάλλον πίνακα. Η μουσική με οδηγεί πρώτη στο να ζωγραφίζω, αλλά δεν μπορώ να χαρακτηρίσω ότι είναι το ένα ή το άλλο. Πάντως αισθάνομαι πιο πολύ μουσικός. Η αίσθηση που με οδηγεί είναι η μουσική. Σε αυτό που λέγε πάντως ο Ανδρέας πριν για τη βροχή, αρκεί να την ακούμε τη βροχή, αρκεί να σταθούμε λίγο σε αυτά, ναι, που συμβαίνουν, ναι, και να τα παρακολουθούμε. Γιατί κάποιος άλλος, αν ακούσει τη βροχή το πρωί, το μόνο που θα σκεφτεί είναι «Αχ, θα βραχώ» ή «Πώς θα πάρω το αυτοκίνητό μου μέσα στα νερά» ποτηλιάρισμα, ή το ποτηλιάρισμα και όλα αυτά τα προβλήματα της πόλης. Σωστά. Που είναι υπαρκτά, δεν λέμε ότι δεν είναι. Απλώς όταν μιλάμε για όλα αυτά και σκεπτόμενοι την ιατρική σας κυρίως ιδιότητα, σκεφτούμε λίγο πόσο καλό μας κάνει να παρακολουθούμε κάποια πράγματα που η φύση μας χαρίζει. Ακριβώς. Και να τα χαιρόμαστε. Να τα απολαμβάνουμε. Θα μοιράζατε δίσκους, CD δικά σας, με μουσική σας,
σε συναδέρφους για να τα βάζουν όταν χειρουργούν. Αυτό ακριβώς είναι προσπαθώ. Μπορώ να το πω και ευθέως, δηλαδή. Πολλοί από τους συναδελφούς σας, τους χειρουργούς, δεν έχει σημασία αν είναι καρδιοχειρουργοί ή όχι, ακούν σκυλάδικα, ας πούμε, στη διαπασόν την ώρα που χειρουργούν. Ακριβώς. Είναι πολύ συχνό. Ναι, και έχω και προσωπική άποψη γι' αυτό. Και είναι χαρούμενοι, περνάνε καλά, χειρουργούν 5 ώρες 8 και ακούν, ας πούμε, και την κυρία Άντζελα Δημητρίου χαρούμενοι. Αυτό κάνει καλό, κατά τη γνώμη σας. Όπως σας είπα, είναι και σίγουρα ζήτημα παιδείας, κουλτούρας και άποψης που έχει ο καθένας σχετικά με αυτό. Αν του κάνει καλό όμως και ο ασθενής, πάει καλά. Δεν νομίζω, γιατί έχουμε μερικές αντικειμενικές πληροφορίες, ότι θεωρώ πιθανό ότι ακούγοντας σκυλάδικα, αυτός ο χειρουργός όταν χειρουργεί θα έχει πάρα πολύ ψηλές φήξεις και πίεση, εκτός από το στρες που μπορεί να το επιβάλλει η ίδια του η δουλειά, από το ίδιο το άκουσμα. Και όμως πολλοί λένε ακριβώς αυτό, ότι χαλαρώνουμε αυτή τη μουσική. Μπορεί να ευσταθεί κάτι τέτοιο. Πιο απίθανο, γιατί κοιτάξτε, οι κανόνες αυτοί που προσπαθούμε να δώσουμε μπορεί να είναι πιθανό ότι αφορούν το 90%. Mm. Υπάρχει ένα 10% που μπορεί να έχει τους δικούς του όρους. Εγώ ξέρω σε αδερφός που ακούει δημοτικά επίσης. Δημοτικά. Και δημοτικά είναι, όχι με την καλή έννοια του δημοτικού, ναι, αλλά σκυλοδημοτικά. Διότι του θυμίζει τα παιδικά του χρόνια. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Mm. Και πάει καλά. Οι ασθενείς συνήθως ζουν, ας πούμε. Δηλαδή, τι να κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Εγώ νομίζω ότι άπαξ και ο ίδιος είναι ευτυχισμένος με αυτό και που κάνει. Και οι ασθενείς, μάλλον. Και οι ασθενείς πλήρως ναρκωμένοι. Αν έχουν πάνε σπίτι και αν έχουν ρωτηθεί, τέλος πάντων, έχουμε κάποιο στατιστικό δελτίο για το τι γίνεται, δεν έχω καμιά αντίληψη. Δεν νομίζω να έχουν κακοεμπειρίες. Είναι θεραπευτική πράξη κι αυτή. Πάντως, η μουσική που εσείς γράφετε, κύριε Δρίτσα, και που εσείς προτείνετε, είναι μια μουσική που ενέχει και το ρόλο μιας παιδείας στο άτομο, στον ασθενή. Νομίζω ότι τον βάζει σε ένα άλλο, τον βάζει σε ένα άλλο επίπεδο πια. Νομίζω ότι πρέπει να ασκεί και μια αγωγή και η μουσική. Δηλαδή, είναι αγωγή της ψυχής. Είναι ψυχαγωγία, mm-hmm, με την καλή έννοια. Και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ παλιό. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι στον Τίμεο, ένα από τα κεφαλαιόδια έργα του, ότι ο σκοπός της αρμονίας είναι να συντονίσει τις μέσα μας τροχιές με τις ουράνιες. Με το σύμπαν. Με το σύμπαν. Δεν είναι η μουσική διασκέδαση. Διασκεδάνιμη, το ρήμα από το οποίο βγαίνει και η λέξη, σημαίνει αποκεντρώνω, διαχέω την προσοχή, χάνομαι. Mm. Έτσι, πάω να χαθώ. Το οποίο δεν είναι και κακό για ορισμένες στιγμές. Όχι. Όχι. Εντάξει. Αλλά αυτή η μουσική, η τέχνη που δίνει κάποια αγωγή, πρέπει να έχει αυτό το χαρακτήρα της σημαντικής αρμονίας και προϋποθέτει μια παιδεία, αν δεν είναι και η ίδια μορφή παιδείας. Είναι ανοιχτό, είναι ανοιχτή η συναυλία που θα γίνει 24 του Οκτωβρίου στο Ωνάσιο. Νομίζω ότι καταρχάς έτσι ξεκίνησε, ότι θα ήταν μια ιδέα για το προσωπικό, στις οποίες θα μπορούσαν και οι ασθενείς να συμμετέχουν, αλλά νομίζω ότι θα καλωσοριστούν όσοι αποφασίσουν να. Δεν μας λέτε έμεσα, δηλαδή, ότι για να έρθουμε πρέπει να πάθουμε ένα έμφραγμα. Όχι. Για να είμαστε εκεί. Τίπα ξύλο, Παναγία μου. Σίδερο. Λοιπόν. Είσαι και στην επικίνδυνη ηλικία. Εμείς ευχόμαστε πάντως όλοι να έχουν ηλικία, την υγεία τους που λένε, αλλά και εσείς να συνεχίσετε σε αυτούς τους δρόμους, να μεγαλώσει η οικογένεια των θεραπευτών μέσω της μουσικής. Και να, δεν ξέρω, να κάνετε ταξίδια, να βρεθείτε με ομόλογους σε άλλες χώρες και να ενδυναμωθεί αυτή η κίνηση εδώ στην Ελλάδα.